Η μαγεία της μαγειρικής, η γεύση, το πάντρεμα των αισθήσεων, όλα μπερδεύτηκαν γλυκά στις αίρες στη διάρκεια του δεύτερου πανελλήνιου διαγωνισμού μαγειρικής με τίτλο «Φαντασία γεύσεων της Εραϊκής Γης», τον οποίο διοργάνωσαν οι ΟΕΒΕΣ Ερών και το Δημόσιο ΙΕΚ Ερών και διαγωνίστηκαν ξεδιπλώνοντας το μεράκι, το ταλέντο και τη φαντασία τους 170 σπουδαστές ΙΕΚ όλης της χώρας με την εποπτεία των εκπαιδευτών τους διακεκριμένων σεφ. Πραγματικά έρχονται από πίσω καινούργια ταλέντα, έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν δημιουργικότητα. Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε στις αίρες, καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε στην Ελλάδα. Είναι το σύνθημα της Ομοσπονδίας για να προωθήσουμε τα σεραϊκά και τοπικά προϊόντα. Όλοι γνωρίζουμε τον ομό Σερών και ότι είναι γεωργοκτηνοτροφικός, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τον πανελλήνιο διαγωνισμό, με σπουδαστές που έρχονται σχεδόν από όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας ένα μετάλλιο, δίνουμε τη δυνατότητα να γνωριστεί όλος αυτός ο κόσμος με τα προϊόντα μας, αλλά με την υπεραξία του μαγειρεμένου υλικού. Παρών στην όλη διοργάνωση, ο πολύπειρος και μακροβιότερος σεφ της Προεδρίας Δημοκρατίας Αθανάσιος Σκούρας, ως βασικός κριτής του διαγωνισμού, που πρόσφατα μάλιστα μαγείρευσε το γεύμα στην επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα. Η μαγειρική είναι ερωτικό επάγγελμα, δημιουργικό, άρα έχει πολλά μυστικά, έχει πολλές ευκαιρίες να δείξει κανείς πόσο ικανός και πόσο δημιουργικός είναι. Επομένως, μυστικά με την έννοια που βγαίνουν μέσα από την ικανότητα, από το γούστο, από τον προβληματισμό και από τον αγώνα που κάνει, βεβαίως πολλά άλλα, αυτά βγαίνουν κάθε φορά και είναι εκεί η ικανότητα που τα αναδεικνύει. Τα καλούδια της Εραϊκής Γης αποτέλεσαν εξαιρετική πρώτη ύλη για σπάνιας γεύσε δέσματα που μαγειρεύτηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερο χώρο στη μεγαλύτερη συνάθρηση σπουδαστών σεφ σε όλη την Ελλάδα είχαν τα τοπικά σεραϊκά προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης υπήρχαν εκθέτες σεραϊκών προϊόντων και έγιναν συναντήσεις διευθυντών ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων σίτησης με τους βραβευθέντες καθώς και με τους εκπαιδευτές τους. Μετάλλια απονεμήθηκαν σε τοπικούς πολιστικούς συλλόγους που διαγωνίστηκαν με παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα. Παρουσία σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Μακεδονίας Θράκης, Μέγας Αλέξανδρος.